Δίνω εδώ και ένα χρόνο και πολύ παραπάνω από ένα χρόνο. Είναι μια πολυκατοικία που έχει απ' έξω σκαλωσές. Δεν ξέρω αν γίνεται κάποιο έργο, είναι 7-6-7 όροφοι σκαλωσές. Δεν νομίζω ότι γίνεται κάποιο έργο. Και αν περάσετε σήμερα, κύριε Δήμαρχε, τα μαυρέδια κουνιούνται πάνω με τον αέρα, με αυτά τα πανιά που έχουν πάλι και κινδυνεύει να πέσει να χτυπήσει κανέναν περαστικό ή κάποιο αυτοκίνητο ή κάποιον άνθρωπο. Θα ήθελα να δούμε να κάνουμε κάποια ενέργεια σαν δύο, γιατί δεν νομίζω ότι γίνεται κάποια εργασία εκεί, γιατί είναι ένα χρόνο, ενάμιση ουσιαστικά τις καλωσίες χωρίς να γίνεται τίποτα. Αυτή είναι η ερώτηση, αν θα κάνουμε κάτι. Το θέμα που θέλω να βάλω είναι ότι όπως διαβάζουμε και στα τοπικά μέσα μαζικής επικοινωνίας, αλλά και στα εθνικά, αυτές τις μέρες υπάρχει μια κινητοποίηση των αγροτών σε όλη την Ελλάδα και στην περιοχή μας, και έχει να κάνει με κάποια θέματα που τους απασχολούν, αλλά το κυριότερο, από ό,τι διαβάζω και από ό,τι μίλησα με κάποιους παραγωγούς της περιοχής μας, είναι τα νέα φορολογικά μέτρα που προβλέπονται για τους αγρότες, η τήρηση επιβίων, εσόδων-εξόδων κλπ. Επειδή η περιοχή δική μας αποτελείται αποκλειστικά και μόνο από μικροϊδιοκτήτες, από αγρότες με μικρό κλήρο, δεν είναι ουσιαστικά δηλαδή επιχειρήσεις αγροτικές όπως είναι πιθανόν αλλού στη Λάρισα ή κάπου αλλού. Όλοι αυτοί οι καινούργιοι νόμοι που αφορούν τα φορολογικά τους θα αυξήσουν πάρα πολύ το κόστος των αγροτών και επομένως το κόστος της παραγωγής τους, έτσι θα μειώσουν την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και ουσιαστικά θα εξαφανίσουν την παραγωγή της περιοχής μας και ακολούθως θα εξαφανιστούν και οι ίδιοι οι αγρότες. Ζήτησα μια διαμαρτυρία κατά κάποιο τρόπο στο Υπουργείο, ώστε να επανεξετάσει το θέμα αυτό, όχι την ουσία της φορολόγησης, αυτό θα το δει το κράτος, αλλά όλο αυτό το κόστος το οποίο καλούνται να υπομισθούν οι αγρότες της περιοχής μας.